Πετρουπολιώτες και πετρουπολιώτισες, φίλες και φίλοι, σήμερα με τη μεγάλη μας συμμετοχή εδώ στη συγκέντρωση, στο κέντρο της πόλης μας, στην πλατεία Αιρώ, δίνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους κυβερνώντες, την περιφέρεια, ότι η Πετρούπολη δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Βγαίνουμε στο δρόμο για τις ανάγκες μας, όπως άλλωστε κάνουμε εδώ και δεκαετίες σε αυτή την πόλη. Όλοι μαζί μια γροθιά, προχωρώντας όλοι μαζί, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Για μια πόλη με σύγχρονα σχολικά κτίρια, για μια πόλη με ένα σύγχρονο κέντρο υγείας, για μια πόλη που δεν θα γυτνιάζει πλέον με τη χωματερή, για μια πόλη με δημόσιες συγκοινωνίες σύγχρονες, για μια πόλη με επαρκείς αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις προσβάσιμες σε όλους. Από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε να χτίσουμε σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης, προχωρώντας σε συσκέψεις με τους συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς, συζητώντας μαζί τους για όλα τα προβλήματα, για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο, που είναι απόρρια μιας πολιτικής που ασκείται διαχρονικά. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία όχι για να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα, όπως λένε μερικοί, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να παρατάξουμε μέσα στο γήπεδο που παίζεται το παιχνίδι την καλύτερη ομάδα που έχουμε και δεν είναι άλλη από τον ίδιο τον λαό αυτής της πόλης. Μια ομάδα που στο παρελθόν έχει κερδίσει και αρκετούς αγώνες. Να θυμηθούμε όλοι ότι οι κάτοικοι αυτής της πόλης απέτρεψαν το να γίνει το θέατρο Πέτρας Χωματερή. Οι κάτοικοι αυτής της πόλης διασφάλισαν μια σειρά κοινόχρηστους χώρους, το ίδιο το Άλσος. Οι κάτοικοι αυτής της πόλης απέτρεψαν τα σχέδια να έρθει η λιματολάσπη στη Χωματερή, απέτρεψαν τα σχέδια να γίνει μια νέα Χωματερή στο λατομείο Μουσαμά. Ταυτόχρονα, από τους πρώτους κιόλας μήνες, δεν έχουμε παραιτηθεί σε καμία περίπτωση από τα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις. Καθημερινή είναι η παρέμβασή μας στα σχολεία, η αναβάθμιση της καθαριότητας και του πρασίνου. Μια σειρά από δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού έχουν ξετυλιχθεί ήδη αυτός τους πρώτους τρεις μήνες. Όλοι μας βιώνουμε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα με την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την υψηλή φορολογία στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, όλα αυτά που μας γονατίζουν. Σκοπός όμως δεν είναι να περιγράψουμε απλά τα προβλήματα. Σκοπός μας είναι να δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι αρνούμαστε να γίνουμε το μακρύ χέρι του κράτους, της κυβέρνησης και της περιφέρειας. Η συνεχής επαφή και ενημέρωση των δημοτών είναι αναντικατάστατη, είναι αναγκαία για να γνωρίζουν όλοι τόσο τις ενέργειες που κάνει ο Δήμος για να δίνει λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας και το όραμα του πετροπουλιώτικου λαού θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Το όραμα για μια καλύτερη πόλη. Πού βρίσκει εμπόδιο? Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί? Αλήθεια, δεν είναι ο λόγος η υποχρηματοδότηση των Δήμων, κάτι το οποίο το Υπουργείο μας καλεί κάθε χρόνο να το αντιστρέψουμε με την αύξηση της τοπικής φορολογίας και του τοπικού χαρατσώματος? Στο Δήμο μας αρκεί κάποιος να σκεφτεί ότι τα έσοδα που προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση ανήλθαν το 2023 σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή όμως που η μισθοδοσία για το προσωπικό φτάνει περίπου τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση παρανόμως παρακρατά περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από χρηματοδότηση που έπρεπε να αποδίδεται στο Δήμο μας. Ταυτόχρονα μας επιβάλλει το πράσινο χαράτσι, το λεγόμενο τέλος ταφής, που για τα τελευταία 3 χρόνια αντιστοιχεί σε 1.180.000. Μπορούμε όλοι λοιπόν να αντιληφθούμε. Εάν ο Δήμος μας έπαιρνε αυτά τα 5 εκατομμύρια που η κυβέρνηση παρανόμως παρακρατά, πόσο καλύτερες, πόσο πιο ποιοτικές και πιο άμεσες θα ήταν οι παροχές που προσφέρει ο Δήμος στους κατοίκους αυτής της πόλης. Αντίστοιχα και με το προσωπικό είναι τα ίδια προβλήματα. Περίπου 100 κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν στο Δήμο και αυτές με σχεδιασμό του 2014. Σήμερα αντιλαμβανόμαστε όλοι
ότι οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες, μιας και έχουν προστεθεί αυτά τα 10 χρόνια πολύ περισσότερες αρμοδιότητες από το κράτος. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι του Δήμου είναι στο 57%, ενώ οι συμβασιούχοι από προγράμματα του ΟΑΕΔ, κοινοφελής εργασίας ή 55+, είναι το 43%. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι οι πάγιες, οι διαρκείς ανάγκες ενός Δήμου για προσωπικό, στα τεχνικά συνεργεία, στο πράσινο, στην καθαριότητα, σε όλες τις δομές, μπορεί να καλυφθεί μόνο με συμβασιούχους? Τι να πει κανείς για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Την Κυριακή που μας πέρασε ήταν η Παγκόσμια ημέρα υγείας και εδώ στην πόλη μας έχουμε ένα ιδιόκτητο κτίριο το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει ένα σύγχρονο κέντρο υγείας που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και παρόλα αυτά έχουμε ένα κτίριο φάντασμα. Ένα κτίριο που αν μπει κάποιος μέσα βλέπει άδεια ιατρία, παροπλισμένο εξοπλισμό. Αυτή τη στιγμή στερούμαστε το υπέρτατο αγαθό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτό στην υγεία. Και μάλιστα εμείς που γυτνιάζουμε με τη χωματερή, που οι ίδιες οι μελέτες των επιστημόνων δείχνουν ότι οι νεοπλασίες έχουν πολλαπλασιαστεί στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Αττική. Την ίδια στιγμή που οι μελέτες των επιστημόνων έχουν δείξει ότι τα καρδιοαναπνευστικά ζητήματα έχουν αυξηθεί στη Δυτική Αττική σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Αττική. Πρέπει λοιπόν να πούμε ως εδώ, τέρμα πια με αυτή την κατάτια, με αυτό το έσχος της κομματερής που σύμφωνα με τους ίδιους τους ειδικούς πάλι έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και 25 χρόνια. Ανταυτού έχουμε νέες επεκτάσεις, δημιουργία μιας νέας κομματερής και τον αποτεφρωτήρα των μολυσματικών που είναι ο μοναδικός που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά τις υποδομές του Δήμου, τα περισσότερα σχολικά κτίρια, το γνωρίζετε και οι σύλλογοι γονέων που σήμερα είστε εδώ στη συγκέντρωσή μας, είναι χτισμένα πριν από το 90. Η συντήρησή τους άρα έχει αυξημένες απαιτήσεις. Ταυτόχρονα βέβαια, το ίδιο ισχύει και για όλες τις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Από τον κρατικό προϋπολογισμό δίνονται μόλις 400.000 για τη συντήρηση όλων αυτών, 164.000 για τη συντήρηση των σχολείων. Χρήματα που δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά, εάν σκεφτεί κάποιος ότι στο Δήμο μας έχουμε 44 σχολεία. Διεκδικούμε λοιπόν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του Δήμου και με την αντίστοιχη κρατική χρηματοδότηση. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων για να μπορεί ο Δήμος να προσφέρει στους πολίτες τις υπηρεσίες και τις εργασίες που αρμόζουν. Να αποδοθούν εδώ και τώρα από την κυβέρνηση τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματα και να καταργηθεί το τέλος ταφής. Να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κέντρο υγείας στην Πετρούπολη, στο ιδιόκτητο κτίριο για το οποίο, όπως είπαμε και πριν, έχει παραχωρήσει οικόπεδο ο Δήμος. Να κλείσει εδώ και τώρα η χωματερή. Η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται προς όφελος του λαού και όχι με γνώμονα το πόσο περισσότερο θα αυγατήσουν τα κέρδη τους μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που κερδοσκοπούνε και την ίδια ώρα μας γεμίζουν με καρκίνο. Να αναβαθμιστούνε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να υπάρξει πύκνωση των λεωφοριακών γραμμών και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός που προβλέπει σταθμό του μετρό στην πόλη μας. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα αγαπητοί Πετροπουλιώτες, δεν θέλουμε να ρίξουμε μια ντουφεκιά στον αέρα. Δεν θέλουμε η απόψινή μας συγκέντρωση να είναι ένα πυροτέχνημα. Αντιθέτως, θέλουμε να ξεκινήσουμε και το επόμενο διάστημα να κλιμακώσουμε τη δράση μας και να πιέσουμε στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στον ΕΔΣΝΑ, στον ΝΑΣΔΑ, στον οποιονδήποτε με τις πολιτικές του αποφάσεις και επιλογές υποβαθμίζει τη ζωή μας, στον οποιονδήποτε με τις πολιτικές του αποφάσεις και επιλογές μας έχει τους κατοίκους της Πετρούπολης και συνολικά της Δυτικής Αθήνας να ζούμε στην ανέχεια και στην κατάτια.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το επόμενο διάστημα θα πυκνώσουμε τις πρωτοβουλίες, θα πυκνώσουμε τις συζητήσεις με τους φορείς, με τους συλλόγους της πόλης, προκειμένου να οργανώσουμε τον αγώνα μας απέναντι σε αυτή την πολιτική. Συνεχίζουμε λοιπόν πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά όλοι μαζί. Γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μια φωνή, μια γροθιά, όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε. Να είστε καλά.